όταν αυτός προσπάθησε να κλέψει το πορτοφόλι μιας κοπέλας που βρισκόταν στο μαγαζί. Ο αλλοδαπός ακινητοποιήθηκε από τον καταστηματάρχη, ενώ στο σημείο έφτασαν και άνδρες της ομάδας Δίας. Το δάσκαλό του βρήκε ένας επίδοξος ληστής που άρπαξε το πορτοφόλι μιας ανυποψίαστης γυναίκας την ώρα που εκείνη βρισκόταν μαζί με το μικρό παιδάκι της σε κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο των Χανίων. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τον αντιλήφθηκε άμεσα και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να τον συλλάβει. Ήμουν μέσα στο μαγαζί και εξυπηρετούσα μια κοπέλα και ξαφνικά βλέπω ένα κύριο και μπαίνει μέσα και έτσι που γυρίζω για να εξυπηρετήσω, αρπάει, ήταν η κοπέλα με το μωρό και αρπάει από το καροτσάκι μέσα το πορτοφόλι. Και με την πέσα μέσα, τον ρίξαμε κάτω, ήρθε και ένα παλικάρι από εδώ πέρα και αυτό είναι. Και περιμέναμε να έρθει στο βίο να τον πιάσει. Όταν τον είχαμε κάτω, μας έλεγε συγγνώμη, δεν το ξανακάνω, συγγνώμη κτλ. Οι κινήσεις του Αλβανού δράστη ήταν μεθοδικές και αστραπιές, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Δεδομένα που ενισχύουν τις υποψίες ότι έχει προβεί σε ανάλογες ενέργειες και στο παρελθόν. Μπήκε κατευθείαν μέσα, μα κατευθείαν. Γιατί με το μαγαζί δεν έχει πολύ κόσμο, είχα μια κοπέλα μόνο μέσα. Μπήκε μέσα, πήρε το πορτοφόλι και έφυγε. Και στην πόρτα τον πιάσαμε και τον ρίξαμε κάτω. Όπως τον είδατε να λειτουργεί, θεωρείτε ότι το έχει ξανακάνει? Ναι, ήταν σίγουρα. Ήταν καλοντημένος, από ό,τι είπε και από την Αλβανία. Και με πολλά λεφτά, από ό,τι λέγανε οι αστυνομικοί, είχε στις τσέπες του. Δεν σου γέμιζε το μάτι ότι πάει να κάνει τη δουλειά αυτή, αλλά ήταν πολύ γρήγορος. Δηλαδή, μάλλον ακολουθούσε την κοπέλα, γιατί με το που μπήκε κι αυτός, κατευθείαν στο πορτοφόλι και έφυγε. Ο επίδοξος ληστής δεν κατάφερε να πετύχει το σκοπό του, προκάλεσε όμως λαχτάρα στο θύμα τους πελάτες και τους υπαλλήλους του καταστήματος. Τρόμαξε η κοπέλα και τα παιδιά, βέβαια, όλα τα μαγαζί τρόμαξαν. Στο σημείο έφτασαν άμεσα τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας και ένα όχημα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη και τη μεταφορά του στα κρατητήρια.